Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση που δέχτηκες να βρεθούμε έτσι να μιλήσουμε για το έργο μου, τα παιδιά του Πατρός. Στέφανε, χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ για την εμπιστοσύνη που μου είχες στο να κουβεντιάσουμε για ένα θεατρικό σου έργο. Τα παιδιά του Πατρός, λοιπόν, το διάβασα πρόσφατα. Δεν είχα την τύχη να το δω όταν ανέβηκε την πρώτη φορά που ανέβηκε σε μια εξαιρετική παράσταση, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είχα διαβάσει τότε και είχα ακούσει. Αλλά είχα τη χαρά να το διαβάσω πρόσφατα. Και είχα τη χαρά, αν θες, ήρθε και η σύμπτωση να το διαβάσω ενώ υπήρχε σε εξέλιξη αυτό το περίφημο ελληνικό μυτού. Και πραγματικά το θεατρικό έργο, αν και δεν φύγει άμεσα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας ή αν δες, και σαν απόϊχος έχουν έρθει από όσα συνέβησαν σε άλλες χώρες σχετικά με το μυτού, ωστόσο μιλάει για δύσκολες συναντήσεις και δύσκολες σχέσεις ανθρώπων. Και μιλάει για νέους ανθρώπους οι οποίοι σε μια τρυφερή ηλικία υπέστησαν εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών βιασμό. Βιασμό που δεν ήταν μόνο σαρκικός ή είχε τη χρειά της παρενόχλησης ή της ασέλγειας, αλλά ήταν πιο πολύ βιασμός ψυχολογικός. Και αυτό κάνει το έργο έτσι και πολύ ξεχωριστό και με πολύ βάθος. Σε ό,τι αφορά τους ήρωες, τις συνθήκες της ζωής τους, την εξέλιξή τους μετά την οδυνηρή συνάντηση. Το βρήκα λοιπόν να είναι γραμμένο με πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, με πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική συνέπεια σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ρόλων και στα αλήθεια με εντυπωσίαση. Και με εντυπωσίαση γιατί είναι ένα ελληνικό έργο που θίγει ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Και το δύσκολο επίσης της περίπτωσης είναι ότι ο ένας από τους ήρωες, ο ενήλικας ήρωας, είναι ιερωμένος. Θεωρώ ότι με σοφία έχεις τοποθετήσει το θέμα εκτός ελληνικών συνόρων, μια και γίνεται σε κάπου στα περίχωρα της Μελβούρνης, κάπου στην Αυστραλία. Το ξεχωριστό που δίνει ενδιαφέρον στο έργο σου, σε ό,τι αφορά αυτόν τον συγκεκριμένο ήρωα, είναι ότι δεν είναι καθολικός παπάς, που έχουμε συνηθίσει στο να βλέπουμε αμαρτίες παπάδων, ιερωμένων που υπηρετούν το σχήμα της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά είναι ορθόδοξος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο το ρίσκο που πήρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ρίσκο που πήρες για να το γράψεις και ομολογώ με εντυπωσίαση. Αυτά έτσι σαν πρώτη έτσι, κατάθεση σε αυτή τη συνάντησή μας. Οι χαρακτήρες πώς σου φάνηκαν, όπως έτσι διαγράφονται? Οι χαρακτήρες πάλι καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα κοινωνικό και ψυχολογικό. Είναι δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Δύο νέες γυναίκες και ένας νέος άνδρας, οι ήρωες πλην του ιερωμένου. Λοιπόν, είναι δύο γυναίκες πολύ ξεχωριστές σαν χαρακτήρες η μία από την άλλη. Μια γυναίκα που μετά από ό,τι τη συνέβη σε μικρή ηλικία διαλύεται. Έχει μια ζωή που συνεχίζεται, ναι. Συνεχίζεται επαγγελματικά ίσως, συνεχίζεται κοινωνικά ίσως. Συνεχίζει να ζει αυτή η κοπέλα, αλλά βαθιά τραυματισμένη. Και μιλάω για την Έλλη, την ηρωίδα κιόλας που έχει καθαρά ελληνικό όνομα. Η άλλη ηρωίδα, η Joyce πάλι, καταφέρνει και το ξεπερνάει δημιουργώντας οικογένεια. Καταφέρνει και ξεπερνάει τη δυσκολία δημιουργώντας οικογένεια, δεχόμενη αγάπη, δίνοντας αγάπη, γιατί αποκτά και παιδιά μέσα από την οικογένειά της. Και έχει μία άλλη θέση, ακόμη και στην κατανόηση του γεγονότος που της συνέβη, ακόμη και στην συγχώρεση που είναι έτοιμη να δώσει στον άνθρωπο που σημάδεψε κέρια τη ζωή της σε μία τρυφερή ηλικία. Και ο ήρωας,
ο άνδρας ήρωας της, του έργου. Και εδώ είναι πάλι με τρομερό ενδιαφέρον και κοινωνικό και πολιτικό και ηθικό φορτωμένος αυτός ο νέος άνθρωπος. Ένας νέος άνθρωπος 30-35 χρονών που δεν φανερώνει την σεξουαλική επιλογή του, αλλά που η ζωή του είναι σημαδεμένη πάρα πολύ βαθιά. Και είναι παράξενα σημαδεμένη από τον ιερέα, γιατί ενώ ο ίδιος δεν έχει βιαστεί από τον ιερέα, τον είχε πρότυπο. Μεγαλώντας, συνειδητοποιώντας σε τρυφερή ηλικία, αν θες, στα πρώτα εφηβικά του χρόνια τι συνέβαινε, ή στα χρόνια λίγο πριν αφήσει το παιδί και γίνει έφηβος, του τι συνέβαινε και πώς δρούσε χρησιμοποιώντας το κύρος του μέσα στη μικρή κοινότητα ο ιερέας, ο άνθρωπος αυτός κλονίζεται, σε όλη τη ζωή προσπαθεί να καταλάβει τι του συμβαίνει του ίδιου, τι θα ήθελε να αποδεχθεί, τι του ήρθε σαν πρότυπο, πώς θα ήθελε να ήταν αυτό το πρότυπο. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπλέκονται μαγικά. Και μπλέκονται μαγικά και συγχρόνως αληθινά μέσα από τους διαλόγους και το κείμενο που γεννά αυτό το έργο, τα παιδιά του πατρός. Άλλωστε είναι τρία παιδιά και ένας εκ των συνθηκών πατέρας τους. Για το ρόλο του ιερέα. Ο ρόλος του ιερέα από τη στιγμή που παρουσιάζεται μέσα στο έργο, παρουσιάζεται να λαχταρά και να επιδιώκει συγγνώμη, μια συγγνώμη. Συγχρόνως είναι ένα ψυχογράφημα πάνω στον άνθρωπο που επιλέγει, που δεν ξέρουμε αν το επιλέγει συνειδητά, να κάνει μια ασυλική πράξη, αν θες και με συνέχεια, σε κάποια παιδιά. Είναι περίεργη η ψυχολογική διεργασία που υπάρχει σε αυτά τα άτομα. Και μέσα από το έργο σου και μέσα από το παρελθόν ή το παρόν του ρόλου του ιερέα, βλέπουμε όλη αυτή τη μάχη που τελικά είναι αμαρτωλός, είναι βρώμικος, είναι σχεδόν παιδί. Στην νοοτροπία συνειδητοποιεί όταν κάνει την κακή πράξη του, την αμαρτωλή πράξη του, την πράξη που μπορεί να φέρει να δικαστεί, να καταδικαστεί. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη ιστορία, αυτό το δύσκολο πράγμα στο οποίο μπαίνει, πώς ευθύνεται ο ίδιος και πώς ευθύνεται, αν θες, και η φύση για να τον οθήσει σε αυτό που κάνει. Όλα αυτά είναι τόσο πολύ μπερδεμένα. Και είπα ότι το διάβασα ενώ στην χώρα μας υπάρχει εξέλιξη μιας ιστορίας παρενοχλήσεων, παρολίγων, βιασμών, προσβολής της γενετήσιας πράξης. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο όλο αυτό το πλέγμα των συνθήκων που δημιουργούνται και των όσων θα βαρύνουν τους πράττοντες σήμερα όλα αυτά που έχουν κάνει και που κουβαλάνε και μομφή και δημόσια κατηγορία και δικαστική, αν θες, θα έχουν δικαστική εξέλιξη. Νομίζω ότι διαβάζοντας το έργο κανείς προβληματίζεται για το πόσο σύνθετη και περίπλοκη είναι τελικά η φύση του ανθρώπου. Υπάρχει μία φράση στο έργο την οποία θα ήθελα έτσι να μου σχολιάσεις, που λέει ο ιερέας στο τέλος ότι αυτό που με άφηνε εκείνος να κάνω. Ναι.
Είναι σαν να τον άφηνε, σαν να το επέτρεπε ο Θεός. Σαν να το επέτρεπε μια ανώτερη δύναμη. Δεν τον έβαζε αυτή η ανώτερη δύναμη, αλλά οδηγεί το από τη φύση του να το πράξει. Και εδώ είναι πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόσωπο. Πώς αντιμετωπίζεται αυτός που καθέξιν και που εμπίπτει σε μια κολάσιμη πράξη και ξαναεμπίπτει και την ξαναεπαναλαμβάνει και την ξαναεπαναλαμβάνει. Ενώ μέσα του καταλαβαίνει τι κάνει. Τι είναι αυτό που τον βάζει να την επαναλάβει. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σύνθετο σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη φύση, σε ό,τι αφορά την σεξουαλικότητα του ατόμου, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που σκέφτεται. Όλα είναι πάρα πολλοί παράμετροι που μέσα από το έργο μας βάζει, αν θες, το κείμενό σου μας βάζει να σκεφτούμε και να βάλουμε στο μικροσκόπιο και κάτω από το μεγάλο, το μεγνητικό φακό του μικροσκόπιου να δούμε το γιατί συμβαίνει το ένα, το γιατί συμβαίνει το άλλο. Και γιατί μπορεί κάποιος να συγχωρεί, μπορεί κάποιος να λέει «Σε καταδικάζω και σε απορριπτεί, για μένα είσαι ευδέλυγμα» ή κάποιος να λέει «Ναι, σε σκοτώνω γιατί σαν πρότυπο λειτουργήσες χαοτικά για μένα, λειτουργήσες αποπροσανατολιστικά για μένα, για το δικό μου μεγάλωμα». Κλείνοντας, θέλω να μου πεις για το ελληνικό σύγχρονο έργο, θεατρικό έργο. Κοίταξε, πιστεύω ότι γράφεται σύγχρονο ελληνικό έργο. Έχουμε πάρα πολύ καλούς νεότερους συγγραφείς. Το θέμα είναι ότι, και μάλιστα γράφεται και με θέματα πάρα πολύ μοντέρνα, πάρα πολύ σύγχρονα θέματα, που αφορούν και το ψυχολογικό θέατρο, και το κοινωνικό θέατρο, και το πολιτικό θέατρο. Το πρόβλημα είναι πως στη χώρα μας δεν προτιμάται το νεοελληνικό έργο. Ίσως γιατί οι θειασάρχες, οι θεατρώνες, αυτοί που έχουν το θέατρο, η παραγωγή, φοβούνται το πώς θα το δεχτεί το ελληνικό κοινό. Γι' αυτό σου είπα στην αρχή ότι ήταν έξυπνο ότι το έργο σου είναι σε μία επαρχιακή πόλη κάπου κοντά στη Μελβούρνη. Δεν είναι στην Ελλάδα. Αν γινόταν στην Ελλάδα, δεν ξέρω πάλι πόσο το δεχόταν το ελληνικό κοινό και πόσο εύκολα θα ανέβαινε. Θα βρίσκες και εσύ παραγωγό για να χρηματοδοτήσει την παράσταση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά ελληνικά έργα, υπάρχουν σημαντικοί νεοέλληνες θεατρικοί συγγραφείς, δεν βρίσκουν όμως στέγη. Γιατί είτε οι σκηνοθέτες, είτε οι θειασάρχες, είτε οι παραγωγοί φοβούνται την αντίδραση του ελληνικού κοινού. Το συνάντησα και εγώ αυτό στα βήματά μου. Εγώ ήδη είμαι στα 68 μου, ήδη παίζομαι λιγότερο. Αλλά επειδή παίχτηκαν τα έργα μου σε θειάσους, όπως ήταν το θέατρο τέχνης, όπως ήταν η Στοά, ήμουν τυχερός ότι τα ανέβασαν θειασάρχες ή αιθουσάρχες, οι οποίοι τολμούσαν να ανεβάσουν και αρνητικούς ήρωες. Γιατί και στη δική μου τη γραφή, οι περισσότεροι ήρωές μου είναι αρνητικοί. Και γιατί πιστεύω βαθιά ότι σημασία έχει ο αρνητικός ήρωας για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για το θεατή και να εισπράξει και να σκεφτεί τη θετική πλευρά του πράγματος ή του θέματος ή της ζωής ο θεατής. Πρέπει να δει το αρνητικό πάνω στη σκηνή. Και επίσης οι αρνητικοί ήρωες, οι κακοί άνθρωποι, νομίζω πως έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους καλούς, ήσυχους και καλοκάγαθους και φρόνιμους ανθρώπους. Κάτι φρόνιμο δεν νομίζω όμως. Το φρόνιμο είναι φρόνιμο. Δεν έχει να μας δώσει. Οι ήρωες άλλωστε του Σέξπιρ, του Ήψεν, του Στρίμπερκ, όλοι οι κακοί ήταν. Όλοι είχαν κάποιο κουσούρι που έπρεπε με το οποίο να μετρηθούν. Στους κακούς είναι το ζουμί δηλαδή. Στους κακούς είναι το ζουμί. Και για τους συγγραφείς και για τους ηθοποιούς. Και επειδή έχω παιδί πια σε κάποια ηλικία, αλλά επειδή έβλεπα και όταν ήταν μικρός ο γιος μου, έβλεπα και τους φίλους του και τους συμμαθητές του, αγόρια κορίτσια. Έβλεπα ότι σε αυτά που βλέπανε και τα παιδικά παραμύθια που βλέπανε στην τηλεόραση, αυτά που τους μαγνήτιζαν ήταν τα πρόσωπα που κουβαλούσαν τη ζημιά. Ήταν οι κακοί. Το σκοτάδι. Ναι, που τους γοήτευε πάντα.
Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε και να κλείσουμε. Ότι εκεί υπάρχει πολύ υλικό για ψάξιμο στους σκοτεινούς ήρωες και για μας και για τους σκηνοθέτες και για τους ηθοποιούς. Ακριβώς. Και γι' αυτό με ενθουσιάζει και δεν θα λέω ότι είναι σκοτεινό, είναι ένα έργο που φωτίζει τα πράγματα, αλλά έχει ωραία, δύσκολη διαδρομή με την οποία θα αναμετρηθούν και οι τέσσερις ηθοποιοί που θα το παίξουν. Μου δίνεις αφορμή τώρα να ρωτήσω το εξής, ότι όσο σκοτεινός και να είναι ο ήρωας, εμείς δεν παίρνουμε θέση καλό και κακό, δηλαδή και τον σκοτεινό ήρωα. Συμπεριφερόμαστε με την ίδια αγάπη. Είτε τον καλό παίξουμε, είτε τον κακό, είτε τον πολύ κακό, θα υπερασπιστούμε τα δίκαια τους. Σαν συγγραφής, συνηθίζω να λέω ότι για να είναι ένας ήρωας ολοκληρωμένος, πρέπει να έχει νομικό υπόβαθρο. Δηλαδή, αν τον πας στο δικαστήριο, να έχει το διατάφτα του έτοιμο. Και το διατάφτα του να μπορεί να το καταθέσει για να υπερασπίσει τον εαυτό του. Πρέπει νομικά να είναι από όλες τις πλευρές κατοχυρωμένος ο θεατρικός ήρωας και ο κακός θεατρικός ήρωας ακόμη πιο πολύ. Τα επιχειρήματά του. Να είναι πολύ δυνατά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ο κακός θεατρικός ήρωας είναι αυτός που κουβαλάει τις πιο μεγάλες αλήθειες για το τι είναι η ζωή μας. Για το τι είναι ο κόσμος γύρω μας. Δύσκολος είναι ο κόσμος. Δύσκολος είναι ο κόσμος. Δεν είναι εύκολος. Πάρα πολύ όμορφο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εύχομαι να ξανανεύει σύντομα και να έχει επιτυχία και σαν βιβλίο και να αγγίξει και να διαβαστεί και να παιχτεί. Να αγαπήσουμε πιο πολύ το ελληνικό. Και να αγαπήσουμε πιο πολύ το ελληνικό θεατρικό έργο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.